Να σας πω την αλήθεια, εμείς την κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ την έχουμε καλέσει. Σήμερα όμως θα μάθουμε αν παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί είναι κάτι που σέρνεται καιρό, αν και ίδια με κατηγορηματικό τρόπο, για την απουσία της, για παράδειγμα, από την επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ στις κατεστραμμένες περιοχές του Αλμύρου, έδωσε διευκρινήσεις, αλλά έλειπε και από την πρώτη εμφάνιση της άλλης τάσης που σε προηγούμενο χρόνο την είχαμε εκεί τοποθετήσει και εμείς, που θα συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγες ημέρες. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Μαρίνα Χρυσοβελόνη για να τα αποσαφηνίσουμε όλα αυτά. Έτσι. Καλώς ήρθατε, κυρία Κουλή. Καλώς σας βρήκα και καλή τηλεοπτική σεζόν. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήθιστε να λέγετε. Να σας ρωτήσω τώρα, στην κουβέντα μας θα εκπροσωπήσετε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, διότι προηγήθηκε ο κύριος Τσιάρας. Ναι. Θέλω να ξέρω αν έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση μαζί. Ακριβώς, την έχετε. Την έχουμε. Συνεχίζω να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είμαι εγγεγραμμένη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στηρίζω τις θέσεις, τις αρχές, τις ιδέες του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Γιατί και λέω του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, και αλλά, νομίζω αλλά... ότι όλοι καλά θα κάνουμε να ακολουθούμε τις ίδιες θέσεις, τις ίδιες απόψεις. Είναι ένας χαρισματικός πολιτικός. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια εμπνευσμένη προσωπικότητα. Είναι έντιμος. Νομίζω ότι έδωσε πολύ καλά και θετικά δείγματα γραφής κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διακυβέρνησης. Παρέλαβε τη χώρα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Θα έλεγα σε κατάσταση τελειωματική. Κατόρθωσε, την έβγαλε από τα μνημόνια με σύνεση, με προσοχή, με εντιμότητα και με πάρα πολύ δουλειά. Και δυστυχώς, κύριε Πολύζο, όλα αυτά κινδυνεύουν τώρα να χαθούν. Εγώ καταλαβαίνω, θα πάμε και σε αυτό, θα πάμε στην κριτική σας στην κυβέρνηση, αλλά θέλω λίγο να παραμείνουμε στο κόμμα. Καταρχήν, τα κόμματα έχουν συλλογικές λειτουργίες, είναι ομάδες. Βεβαίως. Εσείς λέτε ότι εγώ ευθυγραμμίζομαι με αυτά που πρεσβεύει ο Τσίπρας. Άρα αυτό είναι μια καθαρή θέση σε σχέση με το μικρό αντάρτικο που εκδηλώθηκε από τις επανατοποθετήσεις στελεχών σε αυτόν τον μίνι ανασχηματισμό, έτσι, στην σκιώδη κυβέρνηση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, που έγινε στις αρχές του μήνα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι απορρίπτεται το μπαϊράκι που σήκωσε ο Τσακαλώτος. Απορρίπτω όλα τα μπαϊράκια και λέω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση. Οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών, των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έχουν σοβαρά θέματα επιβίωσης. Όλα λοιπόν αυτά θεωρώ ότι αφήνουν τον κόσμο παντελώς αδιάφορο, ορισμένες δε φορές, και σωστά θα έλεγα, τον εξοργίζουν. Αυτό που ο κόσμος ψάχνει να δει είναι πώς θα μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητά του. Και είναι γεγονός, διότι έτσι έχουμε και τη σημερινή κυβέρνηση, ότι οι πολίτες εμπιστεύτηκαν τον κύριο Μητσοτάκη, την κυβέρνησή του, διότι θεώρησαν ότι θα βελτίωναν κάποια πράγματα στη ζωή τους. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς, αν θέλουμε να λέμε ότι ασκούμε μία σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα να κάνουμε, να ακολουθούμε τις θέσεις, τις απόψεις, τον δρόμο που χαράζει και που ανοίγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και να αφήσουμε στην άκρη αυτά που είπατε, όπως τα είπατε κι εσείς, τα να σηκώνουμε μπαϊράκια δεξιά και αριστερά και να πιανόμαστε από λεπτομέρειες, διότι θεωρώ ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει, εγώ το έχω πει και σε κομματικά στελέχη, ότι πρέπει να γίνουμε περισσότερο ελκυστικοί ως κόμμα. Για να γίνουμε λοιπόν περισσότερο ελκυστικοί ως κόμμα, δεν γινόμαστε ελκυστικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι όταν ο κόσμος βλέπει αυτά τα πράγματα, θυμώνει και δυσαρεστείται. Και ο Αλέξης Τσίπρας το είπε σε μια τελευταία του τοποθέτηση αυτό, όταν προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο
να κουνήσει αυτιά σε αυτούς οι οποίοι... Εννοείται ότι μπερδεύετε με έναν τρόπο ακόμη και τους ίδιους τους ψηφοφόρους σας. Δυσαρεστείται ο κόσμος και έτσι φτάνουμε να λέμε όλοι να ίδιοι είναι. Το εντάξει, λέω για τους ίδιους τους ψηφοφόρους, γιατί είστε δείτε σε μια περίοδο που προσπαθείτε να προσελκύσετε, ακριβώς, να ανανεώσετε το ακριβώς δικό υπάρχει, σας εκλεκτορικό έχουμε έναν πρόεδρο, πάλι θα το πω, ο οποίος είναι χαρισματικός, εμπνευσμένος, εξαιρετικός, νέος, έτοιμος. Δεν το έχει ξοδέψει το πολιτικό του κεφάλαιο ο και όλα σας τα... Ορίστε. Δεν το έχει ξοδέψει το πολιτικό του κεφάλαιο. Τι εννοείται να το έχει ξοδέψει? Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην εξουσία και άντεχε, το αποδίδαμε πολύ. Ναι. Και πολλά στελέχη, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα προσωπικό ακούστε πολιτικό κεφάλαιο. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική, για να είμαστε σαφείς, ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χωρίς Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει. Θα διαλυθεί, πρέπει... στα εξών συνεδέσεις. Δεν υπάρχει. Είναι, πώς να το πω, αυτός είναι που δίνει είστε πνοή. Είστε πολύ προεδρική, έτσι. Μα είμαι, γιατί τον πιστεύω πάρα πολύ. Και δεν το κάνω για να χαϊδέψω αυτιά. Τώρα ούτως ή άλλως... Λέτε ότι εσείς πιστεύετε στο πρόσωπο. Εγώ πιστεύω στον Αλέξη τον Τσίπρα. Και λέω ότι χωρίς τον Αλέξη τον Τσίπρα δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκείνος, αν θέλετε, είναι που εμπνεύστηκε και πάρα πάρα πολύ σωστά ωστόσο, τη δημιουργία, τη διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούτε τις διαφορετικές φωνές. Όπως ποιες, ας πούμε, τώρα που... Μα, να σας πω, δεν είναι μόνο ο Τσακαλώτος. Ο Τσακαλώτος ενδεχομένως να το έχει κάνει πιο σαφές ότι διαφοροποιείται. Ωραία. Κατά διαστήματα. Ξέρετε, όλα όσα σκεφτόμαστε. Διαφοροποιήθηκαν από τις γραμμές του κόμματος, ναι, και άλλα στελέχη. Ναι. Σε πολλά ζητήματα. Σας λέω λοιπόν και πάλι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Φίλης, ας πούμε, είναι ένας εξ αυτών. Ναι. Ή λέτε ότι όλη η ομάδα των 53 είναι όλοι, όλοι, όλοι ανεξαιρέτως που ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι δυνατόν να πορευθούν μόνο με το 3%. Έτσι. Αυτό το είπε πολύ καλά και ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία ΚΕΑ που έγινε στην Αθήνα. Είπε ότι έχουμε ανάγκη και από άλλα υλικά, από καινούργια υλικά. Για να το κάνουμε λοιπόν αυτό, να υπάρχει η διεύρυνση, θα πρέπει να βρούμε κοινούς τόπους για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λιγάκι το αριστερά και το δεξιά. Οι πολίτες δεν ενδιαφέρονται για αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα ρώτησα έναν φίλο, ο οποίος ξέρω ότι είναι αμιγός αριστερός. Τον ρώτησα, πες μου σε παρακαλώ πολύ, εσύ ως αριστερός, τι είναι εκείνο που πιστεύεις, το οποίο εγώ αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν το πρεσβεύω και δεν το υποστηρίζω, για να καταλάβουμε τώρα τι σημασία έχουν αυτοί. Δεν μου απάντησε, απλώς. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν να προσβλέπουμε στο μέλλον με τις πολιτικές και με τις βλέψεις των παππούδων μας και των προπάπων μας. Το προχωρήσαμε, πολύ φύγαμε καλά και όλα έχουν εξυγχρονιστεί και έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχουν στάγανα, δεν υπάρχει πλαίσιο. Αρχές υπάρχουν, κοινές αρχές, κοινές ιδέες. Αλλά αυτά είναι. Σε κάθε επίθεση που κάνει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει το ιδεολογικό πρόσημο της αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, αν τον ακούσετε να μιλάει, γιατί πάλι θα μιλήσω για τον Τσίπρα, πάντοτε μιλάει και λέει για ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Είναι αυτός που το εμπνεύστηκε, το ξεκίνησε με την ομάδα βέβαια, όλη την ομάδα γύρω του, και νομίζω ότι πάρα πολύ καλά το έπραξε, γιατί τον δρόμο, κύριε Πολύζο, μας τον έδειξαν οι τελευταίες εκλογές. Το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ποσοστό μόνο αριστερών. Είναι και άλλων ανθρώπων οι οποίοι εμπιστεύτηκαν και ήρθαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε αυτή την προσπάθεια. Ας το καταλάβουμε λοιπόν ότι πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες μας και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αφήσουμε τις διαφωνίες και τα μπαϊράκια μας στην άκρη, για να μπορέσει και ο κόσμος να βρει μια ελπίδα. Διότι διαφορετικά, όταν θα έρθουν οι εκλογές, ξέρετε, υπάρχει και ο δρόμος της αποχής για κάποιους. Πολύ φοβάμαι... Πάντως, επειδή βλέπει όλη αυτή την αναμπουμπούλα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει δυναμική επανεμφάνιση η κυρία Γεννηματά, δίνοντας συνέντευξη τύπου την Τετάρτη, γιατί βλέπει ότι, εγώ δεν λέω ότι χαλάει το μαγαζί, αλλά δεν το είναι. Το μαγαζί δεν χαλάει. Υπάρχει πάλι δυνατός πρόεδρος. Έπαψε να είναι όμως μαγαζί γωνία, κύριε Υπουργέ. Μπορεί στις άνετα, δημοσκοπήσεις αυτό, δεν είστε μαγαζί γωνία. Γι' αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε διασώσει το 32% των εκλογών. Και είμαστε μόλις 14-15 μήνες από τις εκλογές. Γι' αυτό πρέπει από όλους μας να υπάρχει προσοχή,
να υπάρχει εγρήγωση, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει διάθεση συνεργασίας, διότι αυτή τη στιγμή, θα το πω ομά, ότι η παρούσα κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει και εμείς αντίστοιχα να προσέξουμε. Διότι η χώρα έχει προβλήματα. Πού δεν υπάρχουν προβλήματα? Στην υγεία υπάρχουν προβλήματα. Στον χώρο της παιδείας υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η περιβόητη ανάπτυξη που μας λέγανε ότι θα έρθει δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της παιδείας, γιατί το λέτε? Διότι βλέπετε τι γίνεται. Καταρχήν και περισσότερους καθηγητές θα έπρεπε να προσλάβουν, όπως αντίστοιχες προσλήψεις να κάνουν και στον χώρο της υγείας. Είναι η μόνη χρονιά όμως που τα κενά καλύπτονται στην αρχή της χρονιάς. Ναι, αλλά και διαφορετικά. Και επί των ημερών σας και πριν βέβαια. Ναι. Φτάναμε καλό Νοέμβριο για να μιλήσουμε για την πλήρη κάλυψη των επί των ημερών μας υπήρχε κάλυψη, θα σας πω και θα σας θυμίσω, αλλά τώρα δεν κυβερνάμε εμείς. Ο Μητσοτάκης και υπουργός παιδείας είναι η κυρία Κεραμέως. Βλέπετε τι γίνεται όσον αφορά το θέμα της υγείας. Βλέπετε τι γίνεται με το θέμα του κορονοϊού. Τώρα τα ξέρουμε. Οι άνθρωποι που το ένα μαγαζί μετά το άλλο κλείνουνε. Άνθρωποι που δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτά είναι τα βασικά με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και από τη δική μας την πλευρά ως αντιπολίτευση. Αυτά πρέπει να υπογραμμίσουμε και τις αντίθετες λύσεις, τις προτινόμενες λύσεις να δώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν σας είδαμε πριν από λίγες ημέρες στο πάνελ των ανθρώπων που σχημάτισαν μια κίνηση που θα συνεργαστεί ή που είναι στην ομπρέλα της Προοδευτικής Συμμαχίας του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από μήνες ήσασταν οι ίδια που λέγατε ότι μαζί με τον Βασίλη Κόκαλη θα είστε σε αυτή την κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι όντως, ναι, το είχα πει, η αλήθεια είναι ότι όντως είχαν ξεκινήσει κάποιες επαφές, όπως και με άλλους, με άλλα στελέχη και με ανθρώπους προερχόμενους από το χώρο των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά καθυστέρησε πάρα πολύ. Εγώ ήδη, αν θέλετε, είχα απομακρυνθεί από αυτή την κίνηση. Και για ποιο λόγο? Ίσως και ένας βασικός λόγος είναι ότι ήταν λιγάκι δύσκολο να συνεννοηθούμε, δεδομένου ότι εγώ δεν βρίσκομαι και στην Αθήνα, βρίσκομαι αρκετά εδώ πέρα στο Βόλο. Ίσως επειδή εγώ ήδη είχα εγγραφεί, εγώ είμαι εγγεγραμμένη πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τότε που μιλούσαμε, δεν είχε εγγραφεί ακόμα, αλλά μπορεί και να έχει εγγραφεί. Δεν μπορώ να ξέρω. Από την άλλη όμως πλευρά, επειδή εμένα όλες αυτές τις κινήσεις και τις προσπάθειες μου αρέσει να τις επικροτώ, δεν μου αρέσει να μηδενίζω, εφόσον έρχονται να πλαισιώσουν αυτή την κοινή προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και προφανώς είναι μια ομάδα ατόμων, πολιτών ή πολιτικών που πρεσβεύουν τις ίδιες αρχές, έχουν τις ίδιες ιδέες με εμάς και γιατί όχι, εύχομαι το εγχείρημα να πετύχει. Μακριά από εσάς. Μα δεν είναι μακριά και κοντά. Εγώ είμαι πάντα της άποψης, ξέρετε, του όλοι μαζί. Και αυτό ήταν και η διαφωνία μου για να δώσω μια οριστική ή ένα οριστικό τέλος, ας πούμε, στα όσα λέχθηκαν και την προηγούμενη εβδομάδα με την εδώ την τοπική, την ομαρχιακή, ότι εγώ δεν πήγα απλώς γιατί δεν κλήθηκα να πάω. Από εκεί και πέρα θεωρώ και πάλι. Σας δόθηκαν εξηγήσεις γιατί δεν ειδοποιηθήκατε? Σας είπαν, ας πούμε, ότι εμείς καλέσαμε μόνο τους δυο βουλευτές? Ναι, είπαν ότι οι πεπατημένοι που ακολουθούσαν μέχρι τότε ήταν ότι καλούμε μόνο τους βουλευτές. Βεβαίως καταλάβανε μετά ότι σε τέτοιου είδους προσπάθειες κανένας δεν περισσεύει και καλά είναι να ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας. Γιατί νομίζω ότι μόνο μέσα από μια τέτοια οπτική μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Άρα προσθεθήκατε πυρήνα που θα ειδοποιούνται από εδώ και θα πέρα. Ειδοποιούνται. Εγώ δεν μιλούσα μόνο για τον εαυτό μου. Είπα γιατί να μην ειδοποιούνται όλοι οι πολιτευτές. Όλοι, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και άλλοι προσθεθήκαμε. Άρα όλο το ψηφοδέλτιο. Να ειδοποιείται όλο το ψηφοδέλτιο και όποιος έχει τη δυνατότητα, γιατί εντάξει, έχουμε και δουλειές τώρα πλέον, εργαζόμαστε, είμαστε, δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά. Όποιος έχει τη δυνατότητα να πάει. Γιατί όχι? Μάλιστα. Δεν υπάρχουν, πώς το λένε, οικοδεσπότες και φιλοξενούμενοι πλέον. Εφόσον έχουμε προσδεθεί σε αυτό το άρμα, πρέπει όλοι να είμαστε το ίδιο. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε στα social της TRT και συνεχίζουμε.